like a team. This is the second time that I feel the same thing, and I'm very happy, not only for me, but for everybody, especially the players, the club, and also about the fans. I think we started good. I started good in Greece. We'll see. Ξεκίνησε πολύ καλά, λέει, στην Ελλάδα. Θα δει τι θα γίνει βεβαίως στη συνέχεια. Αλλά αισθάνεται ευτυχισμένος όχι μόνο γιατί ο ίδιος έπαιξε καλά, αλλά γιατί όλη η ομάδα αγωνίστηκε σαν ένας άνθρωπος. Do you really have a contract for next year in Olympiacos? Let me celebrate this year and we'll see for next. Thank you. Δεν απαντάει για το αν έχει συμβόλαιο ή όχι ο Ιβάν, λέει ας πανηγυρίσουμε τώρα και βλέπουμε τι θα γίνει για την επόμενη χρονιά. Ο Ιβάν Μίλκοβιτς είναι ταυλούχος με τον Ολυμπιακό, MVP και πρώτος σκόρερ στο Euro το 2001, πρώτος επιθετικός στο Ευρωπαϊκό το 2005 και δύο χρόνια αργότερα στο Ευρωπαϊκό, κρυσός Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ, Champions League με Ματσεράντο το 2002, με νίκη στον τελικό του Οπόλε απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και επί του Ηρακλή του Λεόνι. Τι άλλο να κάνει. Τάσος Βαραγκάρης. Το Βασίλη Γουρνέα να τον κρατάω, βλέπει τον κύπελο απέναντι. Θα το πάρει. Είναι έτοιμος εδώ κοντά μου το μεγάλο αρχηγό, το μεγάλο μαέστρο αυτής της ομάδας. Βασίλη, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής ξανά μπροστά σε έναν υπέροχο κόσμο και μια καταπληκτική εμφάνιση, όχι μόνο απόψε, γενικότερα στη σειρά των τελικών νομίζω. Πραγματικά η ομάδα πέρασε παραπάνω και από ό,τι περιμέναμε και εμείς ήδη, ειδικά στους τελικούς. Και καταστρέφοντας το καπνιοδέκτημα έδρας από την πρώτη στιγμή και συνέχεια υπερασπιζόμενη την έδρα μας. Σχετικά εύκολα, πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Βρεθήκαμε σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Σίγουρα βοήθησε ψυχολογικά η κατάκτηση του κυπέλλου. Τώρα τι να πω, είμαι πολύ ευτυχισμένος που πανηγυρίζουμε αυτό τον τίτλο που έλειπε πολύ εδώ και χρόνια. Πού αφιερώνεις αυτό τον τίτλο, που θες να τον αφιερώσεις αυτό τον τίτλο. Θέλω να το αφιερώσω στο γούρι της ζωής μου, την κοπέλα που θα παντρευτώ σε λίγες μέρες, τη Μαρία μου, στους γονείς μου, στην οικογένειά μου όλους, αλλά και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο και στους συμπαίκτες μου, που πραγματικά σήμερα είναι ανεκπληκτικό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλά, Στέφανα, θα παντρευτεί στην Άξο. Ο Ριβέρο να ζητήσει συγγνώμη από τον Μίλκοβιτς Κατερίνα Ιωακίν και να του δώσουμε εμείς τον τίτλο του MVP στη σειρά των τελικών. Και εκτός από MVP είναι